Πάμε να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου. Για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τις εξελίξεις και να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή τη σύνδεση, κύριε Χριστοφοράκη. Καλησπέρα, κύριε Σαλαπάτα. Καλησπέρα στο καθηγητέ σας. Δύσκολες στιγμές για άλλη μια φορά. Δυστυχώς. Θέλω λοιπόν ξεκινώντας να μας πείτε πώς κυλά η διαδικασία και αν διαπιστώνονται μέχρι στιγμής προβλήματα. Δεν αναφέρομαι στο κομμάτι που αφορά τις περιπτώσεις οικισμών που δεν έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής στην πλατφόρμα. Αυτό είναι ένα λάθος το οποίο διορθώνεται και το έχουμε δει και σε άλλες αντίστοιχου τύπου περιπτώσεις, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό ακριβώς και αυτό αναγνώρισε και το Υπουργείο Οικονομικών με ανακοίνωσή του. Έδωσε διευκρινήσει ότι διαρκώς εντάσσονται νέοι οικισμοί. Ο κόσμος να μην ανησυχεί γύρω από αυτό. Ένα ζήτημα που υπάρχει ακόμα και σήμερα που μιλάμε και πρέπει να το λύσει κάθε πληττόμενος, κάθε δικαιούχος του επιδόματος, είναι το ζήτημα με την μη ύπαρξη ταχυδρομικού κώδικα στο Ε9 σε ακίνητα τα οποία έχουν πληγεί, έχουν χαρακτηριστεί είτε με μεγάλες ζημιές είτε ακατοίκητα εντελώς. Αν δεν υπάρχει ταχυδρομικός κώδικας, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να μην τα αναγνωρίζει το σύστημα. Όμως, εφόσον γίνει μια τροποποίηση του Ε9, εντός 48 ώρων εμφανίζονται στο σύστημα. Οπότε και αυτό διορθώνεται. Και αν υπάρχουν λάθη στο Ε9, οποιαδήποτε διόρθωση μετά από 48 ώρες εμφανίζεται κανονικά στη πλατφόρμα του αρρωγή. Μάλιστα. Και μπορεί να επιχορηγηθεί το ακίνητο για το οποίο έχει γίνει διόρθωση. Τώρα, κύριε Χριστοφοράκη, ένας ηλικιωμένος πόσο εύκολα μπορεί να φέρει εις πέρας τη συγκεκριμένη διαδικασία και τι γίνεται αν δεν διαθέτει IBAN, πού μπορεί να απευθυνθεί? Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι με ανακοίνωση σήμερα του Δήμου Απεδιάδας υπάρχει help desk στο ΚΕΠ Αρκαλοχωρίου που μπορούν να απευθυνθούν οι πολίτες ούτως ώστε και να βοηθηθούν στη συμπλήρωση των αιτήσεων αλλά και να πάρουν οποιαδήποτε διευκρίνηση χρειάζονται. Το ζήτημα με το IBAN είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε ηλικιωμένους όπως πολύ σωστά έχετε επισημάνει. Αν δεν υπάρχει IBAN δεν μπορεί να γίνει καταβολή, οπότε θα πρέπει να προηγηθεί η δήλωση του IBAN που φαντάζομαι καθένας έχει ένα τραπεζικό λογαριασμό της τράπεζας στην πλατφόρμα της ΑΔΕ, η αναγνώρισή του και μετά να γίνει αίτηση, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αίτησης και δεν υπάρχει λογαριασμός, ούτως ώστε να κατατεθούν τα χρήματα της αποζημίωσης που δικαιούνται. Να σταθούμε λίγο στο κομμάτι που αφορά τον χαρακτηρισμό των βλαβών ως πολύ βαριές, σημαντικές ή ελαφριές, γιατί αυτό κατ' ουσίαν θα καθορίσει και το ύψος της αποζημίωσης, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι σε μια κατά τα λοιπά απλή διαδικασία ως προς την αίτηση και είναι σημαντικό γιατί σε περίπτωση που επιλεγεί λανθασμένη κατηγορία θα λάβει ο δικαιούχος είτε μικρότερο ποσό είτε ιδιαίτερα μεγαλύτερο ποσό που θα κληθεί στη συνέχεια να επιστρέψει προς το ελληνικό δημόσιο. Γι' αυτό τη στιγμή που κάνουμε την αίτηση να είμαστε σίγουροι σε ποια κατηγορία ανήκει το ακίνητο για το οποίο ζητούμε αποζημίωση. Τώρα πάμε λίγο στο κομμάτι που αφορά την αποζημίωση της οικοσκευής, που αφορά όμως τους ενοικιαστές. Προφανώς θα πρέπει να γίνει η διασταύρωση του μισθωτηρίου που πρέπει με ευθύνη του ιδιοκτήτη να είναι και ανιρτημένο στο TaxisNet. Ακριβώς. Θα πρέπει να έχει αναρτηθεί το μισθωτήριο στο TaxisNet και αν δεν έχει αναρτηθεί, να αναρτηθεί ακόμα και σήμερα, ούτως ώστε να έχει χαρακτηριστεί το ακίνητο από τον ιδιοκτήτη ως ακίνητο που επιδέχεται αποζημίωση, έχει υποστεί δηλαδή σημαντικές βλάβες ή είναι ακατοίκητο, να δηλωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου. Στη συνέχεια ο εκμισθωτής λαμβάνει ένα μήνυμα στο email που έχει δηλώσει στην ΑΔΕ ή εν πάση περιπτώσει τον ειδοποιεί ο ιδιοκτήτης ότι έχει ολοκληρώσει διαδικασία από τη μεριά τη δικιά του, ούτως ώστε να μπορέσει να υποβάλει τη δικιά του αίτηση και να αποζημιωθεί για την οικοσκευή. Πρώτα ιδιοκτήτης δηλώνει το μισθωτήριο, δηλώνει ότι έχει υποστεί ζημιές στο αρρωγή και στη συνέχεια ο μισθωτής. Αυτή είναι η διαδικασία. Τι θα γίνει τώρα με τους εργαζόμενους οι οποίοι έμειναν άνεργοι? Υπάρχει μέρημνα καταρχάς για αυτή την κατηγορία? Για αυτή την κατηγορία δυστυχώς δεν υπάρχει καμία μέρημνα μέχρι στιγμής. Μέχρι και πριν από λίγο τουλάχιστον, παρά το γεγονός ότι από ό,τι γνωρίζω έχει τεθεί από όλους τους φορείς να ενεργοποιηθούν οι αναστολές όπως έγινε και με τις πυρκαγιές στην Εύβοια και σε άλλες περιοχές που έχουν κριθεί
σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πρόβλεψη. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να δούμε κάτι τέτοιο. Και ένα άλλο ιδιαίτερα σημαντικό που θέλω να βάλω στο τραπέζι είναι τι γίνεται με τις δηλωτικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των πολιτών όλο αυτό το διάστημα του σεισμού, που ήταν αδύνατο να υποβληθούν και θεωρώ εξαιρετικά άδικο να πληρωθούν πρόστιμα για μη υποβολή δηλώσεων στην περίοδο που όλος ο νομός, αλλά ιδιαίτερα η περιοχή του Δήμου Νέα Παιδιάδας, χόρευε πραγματικά από το σεισμό. Είναι ένα ζήτημα που έχουμε θέσει και αυτό και αυτό έχει απαντηθεί εν μέρει μόνος προς το ΦΠΑ και όχι τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει ο κίνδυνος να μας ζητήσουν πίσω χρήματα? Στην περίπτωση που επιλέξουμε καταρχήν λανθασμένη υψηλότερη κατηγορία αποζημίωσης, θεωρώντας το ακίνητο που έχουμε δηλώσει είναι δικαιούται μεγαλύτερη αποζημίωση από αυτή που ήδη με την πρώτη εκτίμηση έχουν ορίσει οι πραγματογνώμονες, και στην περίπτωση που δηλωθούν από παραδρομή, θα έλεγα σε αυτή την περίπτωση, λανθασμένα στοιχεία ακινήτων τα οποία δεν δικαιούνται αποζημίωση. Μάλιστα. Τώρα, άνεργοι, με σπίτια όμως που έχουν χαρακτηριστεί πράσινα, κατοικήσιμα, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ ή όχι? Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ μόνο τα ακίνητα τα οποία έχουν υποστεί πολύ σημαντικές βλάβες ή έχουν χαρακτηριστεί ως μη κατοικήσιμα. Δεν έχουμε ούτε εισοδηματικά ούτε εργασιακά κριτήρια. Άνεργος λοιπόν με σπίτι κατοικήσιμο δεν απαλλάσσεται από τον ΕΝΦΙΑ. Όμως όλοι οι πολίτες, Δημηνό, Απεδιάδος, μάλλον σε δημοτικές ενότητες που έχουν κριθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, έχουν εξάμεινη αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Δηλαδή, δεν απαλλάσσεται μεν, θα κληθεί να πληρώσει όμως μετά από 6 μήνες. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χριστοφοράκη, για το χρόνο που μας διαθέσατε.